Κυρία Γεράκη, η Τουρκία έχει το ένα πόδι στην Ευρώπη, υποτίθεται, και σταδιακά βάζει το πόδι παντού. Απομακρύνεται. Κάποτε ένα σταθερό σύμμαχο τη Δύση, τώρα δεν ξέρουμε πού ακριβώ πάει. Απομακρύνεται, εν πάση περιπτώσει, από τη Δύση. Πώς το σχολιάζετε αυτό και πώς βλέπετε ότι πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση απέναντι στην Τουρκία? Ναι, εμείς θεωρούμε ότι συνολικά η εξέλιξη στην περιοχή, στοιχείο των οποίων είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και επικίνδυνες. Και μας δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη ανησυχία οι χθεσινές αποφάσεις του Συμβουλίου του Σύνοδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν σήμερα θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερης κλιμάκωσης, μιας γενικευμένης υπεριαλιστικής σύγκρουσης, λέμε εμείς. Και οι αποφάσεις του Συνόδου Κορυφής δημιουργούν πλέον ανησυχία, γιατί πέρα από τα ευχολόγια της αυτοσυγκράτησης, την ίδια ώρα αποφασίζεται στήριξη με ακόμα περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, βάζοντας λάδι στη φωτιά του πολέμου, στήριξη στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, που εδώ και 75 χρόνια κατέχει παράνομα τα παλαιστινιακά εδάφη. Θεωρούμε ότι τα υπόλοιπα κόμματα, πρώτα και κύρια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτές τις εξελίξεις, γιατί η χώρα μας συμμετέχει άμεσα, εμπλέκεται σε αυτά τα πολεμοκάπηλα σχέδια, έχοντας μετατρέψει το έδαφος της χώρας κυριολεκτικά σε ένα πολεμικό ορμητήριο. Στοιχείο αυτών των εξελίξεων είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί στο όνομα διατήρησης της Τουρκίας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και το ρόλο που μπορεί να παίξει, και αντίστοιχα μέσα τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια κλιμακώνει την επιθετικότητά της, προβάλλει τις διεκδικήσεις της. Ο εφησυχασμός, κατά τη γνώμη μας, που καλλιεργείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, είναι επικίνδυνος. Οι εξελίξεις και σχέση με τα ελληνοτουρκικά, με διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, τα σχέδια για την εκμετάλλευση του Αιγαίου, αλλά και στο Κυπριακό, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι σε μια μόνιμη επαγρύπνηση του λαού, ώστε με την πάλη του να αποτρέψουμε τέτοιες επώδυνες εξελίξεις. Ένας πρώτος σταθμός, κατά τη γνώμη μας, και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα, είναι την Κυριακή μεγάλη μαραθώνια πορεία ειρήνης, που εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό, να συμμετέχουν μαζικά, να στείλουν ένα μήνυμα καταδίκης της κλιμάκωσης του πολέμου, με αιτήματα άμεσης απεμπλοκής της χώρας από το μακελιό. Γιατί αυτό γεννά τεράστιους κινδύνους για το λαό μας. Και για τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για τις νατοϊκές δαπάνες, για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να καλύψουν εργατικές λαϊκές ανάγκες, αλλά και γιατί μετατρέπουν τη χώρα μας σε μαγνήτη αντιπίνων. Κυρία Γεράκη, βάλατε και το επόμενο θέμα. Είπατε και για την Τουρκία, βέβαια. Τώρα, κυρία Γεράκη, το είπατε και πριν, μας είπατε και για τη φιλιρινική αυτή εκδήλωση, και πράγματι ο πασιφισμός είναι και μια τάση την οποία δεν έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε ίσως να είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Ωστόσο, υπάρχει πραγματικότητα. Είπε και ο κύριος Δημόπουλος, πράσινη μετάβαση, αναγκαία. Τελικά μπορούμε να καταστραφούμε και από την κλιματική αλλαγή, αλλά μπορούμε να μελύσουμε την ανάγκη ενίσχυσης και θωράκισης της αμυντικής της Ευρώπης και της χώρας μας. Γιατί το ευρωομόλογο έχει τεθεί με την έννοια ότι ναι, ευρωομόλογο, αλλά μετά με αυτό το ευρωομόλογο θα πληρώνουμε σε κάποιο τρόπο και την υπεράσπιση των ελληνικών σύνορων. Δηλαδή η Ελλάδα φυλάει ευρωπαϊκά σύνορα. Θα διαφωνήσω σε ένα βαθμό με τον κύριο Δημόπουλο στο ότι είμαστε γενικά μπροστά σε ένα νέο κοινωνικό γίγνεσθε, από την άποψη ότι δυστυχώς αυτό που ζούμε σήμερα είναι η κανονικότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης, είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού, που η όξυνση των αντιθέσεων του εκδηλώνεται, των αγιάτρευτων αντιθέσεων του εκδηλώνεται με τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται για τα συμφέροντα των λαών, γίνεται για τους ανταγωνισμούς, για τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, για τις σφαίρες επιρροής, για το πώς κάθε κράτος, το κεφάλαιο, η αστική τάξη κάθε κράτους θα βάλει χέρι, να το πω έτσι, και στον πλούτο των άλλων λαών. Οι εξελίξεις και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο της στρατηγικής της αυτονομίας και του ανταγωνισμού με άλλες συμπεριαλιστικές δυνάμεις για μας είναι μια αρνητική εξέλιξη. Μιλάμε για δισεκατομμύρια που θα δαπανηθούν για εξοπλισμούς, δισεκατομμύρια που θα προέλθουν από τα χρήματα των λαών, και φυσικά
το κατά πόσον θα είναι αμυντική ή όχι μια τέτοια εξέλιξη, έχουμε την πείρα να το κρίνουμε. Γιατί, για παράδειγμα, και το ΝΑΤΟ, η Ιερή Αμυντική Συμμαχία, το είπε πρόσφατα ο κ. Κασελάκης, ως αμυντική συμμαχία υποτίθεται ότι είναι, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για επεμβάσεις, υπεριαλιστικές επεμβάσεις σε άλλα κράτη και αντίστοιχα στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια περιγράφουν και την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από τα σύνορά της. Και να θυμίσουμε εδώ, γιατί είμαστε 25 χρόνια μετά τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, αυτές τις μέρες σωματεία, συνδικάτα πάνε στη Ιουγκοσλαβία για να θυμίσουν, για να θυμίσουν τι ακριβώς έγινε τότε με την πρωταγωνιστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμελισμού της Ιουγκοσλαβίας, και πριν από λίγες μέρες να ψηφίζουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης το προτεκτοράτο του Κωσόβου, το αποτέλεσμα δηλαδή της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, ενός πολέμου που ματοκύλησε το λαό, που είχε και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να θυμίσω τις βόμβες κτλ. Και στη χώρα μας, σήμερα να αναγνωρίζεται. Άρα αυτή η Ευρώπη της άμυνας και της ασφάλειας είναι μια Ευρώπη που θέλει να θωρακίσει το κεφάλαιο των κρατών μελών που θα μπορεί να επεμβαίνει ακόμα και σε άλλες χώρες. Είναι πολεμοκάπηλα σχέδια. Εμείς θεωρούμε ότι οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να αντισταθούν σε αυτές τις εξελίξεις και να διεκδικήσουν όχι γενικά και αφηρημένα έναν πασιφισμό. Γιατί όλοι θα πούμε ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης. Εμείς στην Ελλάδα παλεύουμε για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις, να μην στέλνονται ένοπλες δυνάμεις έξω από τα σύνορα. Να γυρίσει η φρεγάτα Ύδρα. Να γυρίσουν οι ένοπλες δυνάμεις που είναι μέσα στο στόμα του λύκου που κινδυνεύουν στη χώρα. Γιατί δεν έχουν καμιά δουλειά οι Έλληνες των ενόπλων δυνάμεων να είναι έξω από τα σύνορα. Δεν προστατεύουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τι θέλετε να κάνετε εσείς και ο χώρος ο πολιτικός, ο δικός σας στο Ευρωκοινοβούλιο, στην επόμενη Ευρωβουλή? Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα να αξιοποιήσουν την πείρα τους. Να θυμηθούν όλα αυτά που τους έλεγαν ότι θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, να το πω έτσι. Τους περιβόητους στόχους της σύγκλησης, της ευημερίας, της ανάπτυξης, που αποδείχτηκε ότι ήταν ανάπτυξη για τα κέρδη λίγων ομίλων, των λόμπι, που είναι μάλιστα και συστατικό στοιχείο, λέει, της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κόμματα το ψήφισαν αυτό. Αλλά για τους λαούς σήμερα τι είναι? Είναι ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, διαλυμένο σύστημα υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδεία, εμπόρευμα, πανάκριβη, να η εκπαίδευση να είναι ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός, άγρια καταστολή των εργατικών και λαϊκών αγώνων, περιστολή δημοκρατικών ελευθεριών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την πείρα, κατά τη γνώμη μας, οι λαοί πρέπει να την αξιοποιήσουν με ψήφο στο ΚΚΕ να δείξουν την αντίστασή τους σε αυτή την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα να στείλουν και ένα μήνυμα αγώνα, ελπίδας, γιατί μπορεί να ανοίξει ο δρόμος να ζήσουμε σε έναν κόσμο καλύτερο, που δεν θα έχει πολέμους, γιατί δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν θα έχει προσφυγιά, νεκρούς και μια άγρια αντιμεταναστευτική πολιτική, γιατί ακούστηκε και μέχρι τώρα, και πραγματικά οι λαοί θα μπορούν να ζήσουν αδελφωμένοι στην Ευρώπη του σοσιαλισμού.